παρουσία των παλιών Πριτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο εκδηλώσεις στο Λόφο του Ξενία με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 ετών από την ίδρυσή του. Το Σάββατο το πρωί πραγματοποιήθηκε η τιμητική βράβευση των παλιών Πριτάνεων. Είναι κομμάτια της ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι άνθρωποι που βραβεύσαμε. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς. Έχουν συμβάλει ιδιαίτερα από την ίδρυση μέχρι την αρχική λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο κύριος Λέκας ήταν ο πρώτος Πρίτανης, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο κύριος Κάτσικας ακόμα βοηθάει σε πολύ ευαίσθητα θέματα πληροφορικής, επιχειρισμού, δεδομένων. Δυστυχώς, ευτυχώς έχουν γίνει τόπια στη σύγχρονη εποχή. Και ο κύριος Σοκούλης φυσικά ήταν ο ιδρυτής. Είχε πάρει το ξεμετάλλιο, δεν μπορούσαμε να το δώσουμε ξανά. Οπότε του δώσαμε την πλακέτα. Δυστυχώς δεν ζει πια για να τον τιμήσουμε και διαζώσεις. Αλλά πάντα η μνήμη μένει και είναι και σημαντική. Καταρχήν, με συγκίνηση δέχομαι αυτή την τιμή. Βέβαια, είμαι ο ιδρυτής του μεταλλείου. Ποια μου ιδέα ήταν όταν το καθιερώσαμε και δεν περίμενα ότι θα έρθει η ώρα να μου το απονείμουν. Πάση περιπτώσει, είμαι ευγνώμων και ευχαριστώ. Και δέχομαι αυτή την τιμή και τη δέχομαι στο όνομα αυτού του πράγματος που αντιπροσωπεύω, του πράγματος για το οποίο αγωνίστηκα και όχι για αυτόν καθεαυτόν το Θεμιστοκλή Λέκα. Δηλαδή, για το μότο. Έχουμε σχέδιο, έχουμε στόχους, δουλεύουμε σκληρά και δεν εγκαταλείπουμε μέχρι να πετύχουμε τους στόχους μας. Σε περιβάλλον κανονιστικό και νομικό εκείνη την εποχή, δεκαετία του 90, έτσι, μόλις είχε έρθει το ίντερνετ πρακτικά στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ήταν το πρώτο, το οποίο, ένα παράδειγμα θα σας πω μόνο, το οποίο σήμερα θεωρείται κάτι εντελώς φυσιολογικό, καθιέρωσε τη χρήση του ίντερνετ για την τηλεφωνία την εσωτερική. Εντάξει. Λοιπόν, και με μεγάλη διαφορά από τα άλλα πανεπιστήμια, ενώ χρονική διαφορά. Έτσι. Ναι. Ο Κώστας Σοφούλης έχει τρεις κόρες, έχει τους χαιρετισμούς από όλους. Ακούσατε πολλά πράγματα για το πανεπιστήμιο. Εγώ ήθελα να πω ότι το μήνυμα που μας είχε δώσει πάντα ο πατέρας μας ήταν να είσαι δημιουργικός και να προσφέρεις στην κοινωνία με όσο μπορείς. Αυτό το έκανε πράξη, ήταν δημιουργικός, θα πω κάτι που ίσως δεν το ξέρετε. Ήταν ένας φοβερός ξυλουργός. Στο σπίτι μας, στον κήπο, είχε φτιάξει ένα μικρό ξυλουργικό εργαστήριο και έφτιαχνε έπιπλα, όλα τα έπιπλα του σπιτιού, τα είχε φτιάξει εκείνος. Μέσα στο σπίτι δεν έμπαινε υδραυλικός, δεν έμπαινε ηλεκτρολόγος, τα έκανε όλα εκείνος. Άρα λοιπόν, ήταν ένα δημιουργικό άτομο σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Όσον αφορά την προσφορά, άφησε την οικογένεια στην Αθήνα και ήρθε στην Μυτιλίνη να φτιάξει, να δημιουργήσει μαζί με τους υπόλοιπους, τον κύριο Λέκα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είμαστε σχετικά μικρές τότε. Μας είπε, έχω κάτι πολύ σημαντικό να φτιάξω, θα μείνετε εσείς εδώ στην Αθήνα, εγώ θα πάω εκεί. Και το έκανε.